8:05 κυριολεκτικά απέτρεψε σήμερα το πρωί η περιβαλλοντική πρωτοβουλία Μαγνησία στην κοπή 5 πανύψηλων δέντρων που βρίσκονται σε οικόπεδο επί της οδού αναλήψεως και συγκεκριμένα ανάμεσα στις οδούς Όγλη και Γαμβέτα. Ιδιωτικό συνεργείο με αλλοδαπούς εργάτες, χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, επιχείρησε να κόψει τα δέντρα που συνθέτουν μια μικρή όαση πρασίνου στην καρδιά της πόλης. Μάλιστα, ο επικεφαλής του συνεργείου παρουσίασε άδεια από το Δήμο Βόλου για την κοπή των δέντρων στο μικρό οικόπεδο διοκτησίας του ορφανοτροφείου. Πώς τόσο εύκολα η πολεοδομία εδώ στην άδεια πραγματικά είναι να απορρεί κανείς. Για να κοπούν τελείως δηλαδή τα δέντρα αυτά τα οποία είναι πανύψηλα. Και βέβαια μια όση πρασίνου μέσα στο τσιμέντο της πόλης. Είναι απολύτως εξειδικευμένη αυτή η δουλειά που απαιτεί αλπινιστές κυριολεκτικά για να μπορέσουν να κοπούν τα δέντρα χωρίς κίνδυνο και για τους εργαζόμενους και για τους περίοικους. Ειδοποιήσαμε και την επιθεώρηση εργασίας η οποία επίσης ήρθε. Έκανε συστάσεις και έφυγε. Ήρθαμε σε μια συνεννόηση με τους περίοικους και θα προσπαθήσουμε μέσα στη βδομάδα αυτή, σε συνεργασία και με το Δήμο και με το ορφανοτροφείο ενδεχόμενα, να βρούμε κάποιες λύσεις οι οποίες να αξιοποιήσουν το χώρο αυτόν. Αυτός ο χώρος θα μπορούσε να είναι μια όαση για τους περίοικους εδώ. Μεγάλα δέντρα, δηλαδή είναι ευλογία για τους γύρω-γύρω και όχι πρόβλημα. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερος ο χώρος με το να το προσέξουν λίγο. Ο Δήμος Βόλου εξέδωσε άδεια για το κόψιμο των δέντρων κατόπιν ετοιμάτων περίοικων που διαμαρτύρονται ότι προκύπτουν σοβαρά προβλήματα καθαριότητας από τη βλάστηση στο μικρό οικόπεδο. Πράγματι, οι κάτοικοι έχουν δίκιο, πέφτουν πολλά φύλλα, βρωμίζουν τον τόπο, όπως επίσης βρωμίζουν τον τόπο τα πουλιά, κουτσουλάνε. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν πουλιά μέσα στην πόλη, όπως επίσης πνίγονται πολλοί άνθρωποι με ναυτικά ατυχήματα και εσείς σαν ναυτική πόλη θα πρέπει να το ξέρετε αυτό. Πρέπει να απαγορευτούν τα πλεούμενα, κάθε είδους πλεούμενο. Τέτοιοι χώροι είναι ευλογία να υπάρχουν μέσα στο κέντρο μιας πόλης. Θα έπρεπε κανονικά να προσπαθούσαμε να υπάρχουν, να τους φτιάχναμε, όχι να τους καταστρέφουμε.